ξαναδέσουμε 3-4 χρονιές στο εξωτερικό Παναθηναϊκός. Πώς το βιώνεις αυτό το συνέστημα? Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που μου έχει δοθεί η ευκαιρία να παίζω για τον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι η ομάδα που ουσιαστικά ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικό μπάσκετ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και φέτος εδώ πέρα. Πες μου κάτι, τουλάχιστον σε όσους παρακολουθούν την ομάδα απ' έξω και δεν είναι κάθε μέρα στην προπόνηση, φαίνεται ότι ο φετινός Παναθηναϊκός είναι λίγο διαφορετικός. Ισχύει στα δικά σου τα μάτια? Εντάξει, ποτέ δύο χρονιές δεν ήταν ίδιες, κάθε χρονιά ήταν διαφορετική. Αυτή τη χρονιά έχουμε πολλούς νέους παίκτες, αλλά η δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο είναι πολύ σοβαρή, όπως κάθε χρόνο, και όλοι μας ξέρουμε πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να φτάσει αυτή η ομάδα. Εσύ που είσαι μαζί με τον Δημήτρη από τους μεγαλύτερους, νιώθεις και λίγο σαν έναν καινούριο διαφορετικό ρόλο, σαν πατέρας εισαγωγικά μικρών παιδιών? Εντάξει, ό,τι χρειαστεί και όπου μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω. Σίγουρα υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία θέλουν κάποια καθοδήγηση, είναι νέοι ακόμα, αλλά είναι πολύ σοβαροί, πολύ συγκεντρωμένοι και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Καινούριος προπονητής, αγωνιστικά η φιλοσοφία είναι διαφορετική και σου αφορά και στον τρόπο του παιχνιδιού? Ναι, αρκετά διαφορετική. Δίνει μεγάλη έμφαση στη σωματικά προσόντα του κάθε παίχτη, να είναι έτοιμη ομάδα από σωματικής και αθλητικής άποψης. Και εντάξει, και επιθετικά και αμυντικά κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Είναι τόσο αυστηρός όσο λένε και σκληρός στις προπονήσεις του? Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις με τον παρελθόν ή με κάποιους άλλους. Εντάξει, είναι καλός προπονητής, έχει αποδείξει το ποιος είναι. Και εμάς η δουλειά μας είναι να τον ακούμε και να μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε στο γήπεδο. Ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό τελευταία συμβαίνει αρκετά συχνά. Συνήθως οι ομάδες δεν είναι έτοιμες αυτή την περίοδο. Και στο μάτς που θα παίξετε την ερχόμενη Πέμπτη ουσιαστικά θα κρυφθεί ένας τίτλος και χωρίς κόσμο για σας. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το κύπελλο, είναι νοκάουτ παιχνίδι. Παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, και εμείς και ο Ολυμπιακός πιστεύω θα τα δώσουμε όλα, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτός ο αγώνας για μας. Θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να μπούμε έτοιμοι και μέσα στο γήπεδο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα και θα χρειαστεί πολύ δουλειά. Ο πήχης παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή οι στόχοι του Παναθηναϊκού είναι οι ίδιοι. Παρότι έχει γίνει ανανέωση, παρότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πάρα πολλά νέα παιδιά, παίκτες χωρίς πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το επίπεδο. Εννοείται, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει σημασία ποιος είναι ο παίκτης ή ποιος είναι ο προπονητής κάθε χρονιά. Είναι ένα όνομα, είναι μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει πολλά πράγματα και έχει συνηθίσει τον κόσμο και πάντα έχει μεγάλους στόχους και να πρωταγωνιστεί και στις διοργανώσεις και να φτάσει όσο το δυνατόν γίνεται πιο ψηλά.